Χαιρετίζουμε το σημερινό συλλαλητήριο και το μεγαλειώδη συλλαλητήριο του προηγούμενου διαστήματος. Οι αγώνες των φοιτητικών συλλόγων, των εργατικών σωματείων και των φορέων ενάντια στην καταστολή και τον αυτορχισμό μετράνε μια μεγάλη νίκη. Είναι σημαντικό να νιώσουμε ότι το φοιτητικό κίνημα μετράει ένα μεγάλο βήμα, καθόλου εύκολο και καθόλου αυτονόητο. Μέσα από μια προσπάθεια διαρκείας και με αγώνα συλλογικό και πολύμορφο, καταφέραμε αυτό που δεν έχει ξανασυμβεί στη διάρκεια της θητείας αυτής της κυβέρνησης. Βάλαμε φρένα στα σχέδιά της και αποδείξαμε ότι δεν θα δεχτούμε ένα πανεπιστήμιο με εξαποστάσεως εκπαίδευση και διαζώσεις καταστολή, ούτε τώρα ούτε το Σεπτέμβριο ούτε ποτέ. Όλα αυτά την ώρα που βρισκόμαστε ένα χρόνο τώρα εκτός φυσικού μας χώρου. Οι πρωτοετής δεν έχουμε γνωρίσει τις σχολές μας. Πολλοί δεν νιώθουν μέλη της φοιτητικής κοινότητας. Γι' αυτόν τον λόγο δεν είναι τώρα ο καιρός για εκφυσικασμό, αλλά για μαζικότερη οργάνωση και συντονισμό της οργής και της αγανάκτησής μας απέναντι στην αντιλαϊκή τους πολιτική. Οι φοιτητικοί σύλλογοι, έχοντας στο πλευρό μας εργατικά σωματεία, δυναμώνουμε τον αγώνα μας με πρωταρχικό αίτημα τον άνοιγμα των σχολών με όλα τα μέτρα προστασίας και τη μία εφαρμογή ανατροπή του νόμου και Ραμαίου Χρυσοχοΐδη. Ένα αίτημα που έχει κατακλείσει τους δρόμους όλης της χώρας ως απάντηση στη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να κρατά κλειστές τις σχολές. Η πολιτική της εξαποστάσεως εκπαίδευσης και διαζώσης καταστολής στοχεύει τις φωνές, τις διεκδικήσεις και τις αγώνες των φοιτητών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι επιθυμούν να χτυπήσουν τα κεκτημένα και τις ανάγκες μας, να βάλουν ακόμα περισσότερα εμπόδια και ταξικούς φραγμούς στις σπουδές μας. Κόβουν από τη μόρφωση και τη γνώση μας με την παγίωση της υποχρηματοδότησης των ιδρυμάτων και της λειτουργίας τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, την ίδια ώρα που οι σχολές παραμένουν κλειστές, χωρίς να λαμβάνεται κανένα μέτρο για την επαναλειτουργία τους. Θέλουν να επιστρέψουμε σε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι χειρότερο από πριν. Η απάντησή μας στα σχέδιά τους είναι η οργανωμένη απειθαρχία. Είναι η ενδυνάμωση των φοιτητικών συλλόγων, είναι η ενεργοποίηση ακόμα και αυτών των συλλόγων που είχαν καιρό να συνεδριάσουν. Η μαζική συμμετοχή όλων στις συλλογικές διαδικασίες. Το επόμενο διάστημα δυναμώνουμε τον αγώνα μας. Συμπορευόμαστε με μαθητές, εκπαιδευτικούς και εργατικά σωματεία. Διεκδικούμε μόρφωση, υγεία και ζωή με αξιοπρέπεια.